Στη Μέστρο έζησε ηλικιωμένο αγρότη όταν δύο αλλοδαποί από άγνωστη χώρα που είχαν περάσει χωρί κανένα πρόβλημα τα σύνορα από την Τουρκία, εισέβαλαν το πρωί του Σαββάτου στην καλύβα του στο χωριό Καβισός Φερών και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Σύμφωνα με την καταγγελία του αγρότη, οι δύο δράστε ήταν αρκετά εκνευρισμένοι και του μιλούσαν πολύ άσχημα. Στην αρχή του ζήτησαν φαγητό, ενώ αν και ο αγρότη του έδωσε ότι είχε, τον χρονθοκόπησαν επειδή δεν του φάνηκε αρκετό. Όταν δε ο ηλικιωμένο αγρότη είδε έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security να περνάει έξω από την καλύβα του και προσπάθησε να του κάνει νόημα, οι δύο νεαροί αλλοδαποί εξαγριώθηκαν ακόμα περισσότερο, άρχισαν να το χτυπάνε με μανία και στη συνέχεια τον έδεσαν χειροπόδερα σε κρεβάτι, συνεχίζοντα τον ξυλοδαρμό με ένα κούτσουρο που βρήκαν. Η επόμενη κίνηση των δύο δραστών ήταν να πάρουν την καραμπίνα του ηλικιωμένου αγρότη και ένα κυνηγητικό μαχαίρι και αφού τον κλείδωσαν στην καλύβα να προσπαθήσουν να κλέψουν χωρίς επιτυχία το αυτοκίνητό του. Αν και χτυπημένο ο αγρότης κατάφερε να λυθεί να φτάσει στο χωριό και να ενημερώσει τους δικούς του ανθρώπους και την αστυνομία. Άργα το απόγευμα τη ίδια ημέρα, ο ηλικιωμένο αγρότη κλήθηκε να αναγνωρίσει του αλλοδαπού, του οποίου συνέλαβαν σε αγροτική περιοχή άνδρε τη αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολη.